Ποια είναι η ερώτηση? Για την παρέμβαση του Αρίου Πάγου. Για ποιο θέμα? Για όσον αφορά τις δηλώσεις για τον κύριο Κασεράκη. Α, δεν φύγε την υποκαταρκτική. Εντάξει, δεν με εκπλήσει. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε προ εξαιρετικών εξελίξεων πλέον. Εγώ θα το τονίσω γιατί και στην επαγγελματική και στην ηλιακή καμπή στην οποία βρίσκομαι θα πρέπει κάποιος να μιλήσει για αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια δικτατορία των διαιτεροτήτων. Για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω, κάποιοι θέλουν να μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Θέλουν να αλλάξουν οτιδήποτε μάθαμε ότι είναι η καθημερινότητά μας. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα. Θέλουν να μας κλείσουν το στόμα και ειδικά σε κάποιους ανθρώπους σαν και εμένα, ο οποίος δεν δίστασε ποτέ, είτε σε θέματα τα οποία αφορούσαν το λειτουργήμά μου, είτε σε θέματα που αφορούσαν το πάθος μου για το ποδόσφαιρο, αλλά και την κοινωνική μου διείσδυση, και που πραγματικά πάντοτε εξέφρασα την άποψή μου, όπως είχα υποχρέωση να το κάνω, γιατί είχα δικαίωμα να το κάνω, όπως μου επιτρέπει και μου επιβάλλει και ο κώδικας δικηγόρων, και πραγματικά φαίνεται ότι αυτό ενόχλησε κάποιον. Εγώ μίλησα σε μια συζήτηση που είχα με τον κύριο Παπαδάκη και τη Διάνα Στασοπούλου και είπα την άποψή μου. Η άποψή μου διαστρεβλώθηκε και δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό οφείλεται στο ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά. Δεν είπα ποτέ ότι ήταν δικαιολογημένη η συμπεριφορά Λύτρα. Χαρακτήρισα δικαιολόγητο. Είπα όμως ότι ήταν αδρική η συμπεριφορά του να παραδεχτεί στο τέλος το ψάνα του και να ζητήσει συγγνώμη. Από πού και ως πού αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που θα πρέπει να σοκάρει κάποιος. Αυτό όμως σόκαρε φαίνεται τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ενοχληθεί από τις τοποθετήσεις μου. Γιατί πραγματικά οι απόψεις μου για αυτόν είναι αυτές τις οποίες έχουν διατυπώσει κατά καιρούς και παρενέβη, λες και εγώ είμαι αρχηγός κόμματος ή είμαι κάποιο μέλος του κόμματός του ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο κοινωνικό του περιβάλλον. Η δική του παρέμβαση προκάλεσε την δική μου αντίδραση δικαιολογημένα. Εάν αυτό ενόχλησε κάποιους και ζητούσε ανεπισταμένως να παρέμβει ο Ρεσπάγος, καλά έκανε και παρενέβει ο Ρεσπάγος. Ο Ρεσπάγος όμως δεν έκανε τίποτα άλλο παρά το αυτονόητο. Όταν ζητάει ένας αρχηγός κόμματος να διερευνηθεί μια συμπεριφορά, πρέπει να το κάνει. Ζήτησαν λοιπόν να διερευνηθεί, αλλά αυτό που είπα για τον Κασελάκη έχει ομοφοβικά στοιχεία. Καλά έκανε και ο Ρεσπάγος, καλά θα κάνει και ο κ. Εισαγγελέας που θα κάνει υποκαταρκτική εξέταση, αλλά σας λέω ότι ξέρετε κάτι, δικαιώματα έχω και εγώ. Εγώ δεν είμαι σάκος του box. Όποιος με ενόχλησε και με χαρακτήρισε ομοφοβικό και μείνει στα εισπράξει από μένα και αγωγή. Και ο πρώτος που θα την εισπράξει είναι ο Κασελάκης. Και ο δεύτερος που θα την εισπράξει και ο τρίτος είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά μου ομοφοβική. Ο κ. Παδός πρέπει να σταθούν, θα προσπαθήσει οι υπουργοί να σταθούν στο χρονοδούλο του μεσαίου. Ναι, ήρθε ο Κασελάκης να κάνει διακοπές στην Ελλάδα και να περιθεί στην Ιταλία. Σε μια χώρα βανανία, όπως εξελίσσεται, βρέθηκε αρχηγός κόμματος και από εκεί και πέρα θα πρέπει εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε μια διαδρομή, εγώ 50 χρόνια στην δικηγορία, είμαι 74 χρόνων, να ανεχθούμε όλη αυτή τη συμπεριφορά και τη βάρβαρη εισαγωγή στην καθημερινότητά μας των Κασελάκηδων. Και ήρθε ο Κασελάκης, ο οποίος είπε ότι σαν οι προσωπικότητες σαν και εμένα τον οδήγησαν να ξεσκουτωθεί. Τι δουλειά έχω εγώ με την απόφαση του Κασελάκη να πάει στην Αμερική και να αγοράσει τα ψαράδικα και στο τέλος να παρουσιάζει ένα αποτελέσμα στο οποίο φαίνεται ότι έχει χαρακτηριστικά πρικοθύρια. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε κάθε περίπτωση να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε φοβάμαι κανέναν, σέβομαι την δικαιοσύνη, υπηρετώ την δικαιοσύνη πάρα πολλά χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα για κάθε έναν που με χαρακτηρίζει με αφορικό και μήνυση και αγωγή. Και ο πρώτος που θα την εισπράξει είναι ο Κασελάκης. Στο Λύτρα γίνονται κλίματα, παιδιά.